από την άλλη πλευρά. Για να τα πούμε και λίγο έτσι μεταξύ μα. Καλησπέρα. Καλώς την. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σε λένε. Κοιμηθήκατε καλά εχθές? Όχι. Ωραία. Εντάξει, όλοι ξυπνήσαμε χάραμα. Όχι χάραμα, γιατί όταν βγαίνουν οι πρώτες ακτίνες του ηλίου, έχει πάει ήδη 5-6 ώρα το πρωί. Καλά, εγώ δεν κοιμήθηκα και καθόλου με το μωρό, αλλά δεν κοιμήθηκα και καθόλου γιατί ήμουν και στο Hilton χτες το βράδυ. Α, για πες μου, ναι. Για πες μας τι είναι ακριβώς το εκεί που πήγες. Λοιπόν, πήγα στο Hilton, όπου ναι. Για πέμπτη χρονιά γίνεται το Taste the Fashion, το οποίο είναι ένα πάντρεμα μόδας και γαστρονομίας για καλό σκοπό. Φέτος στηρίζουμε το μαζί για το παιδί. Ο κόσμος πήγε εκεί πέρα, είδε τα shows του Δημήτρη Πέτρου, του Σωτήρη Γεωργίου και του Στέλιου Κουδουνάρη και ταυτόχρονα έτρωγε φαγητό από τον Χριστόφορο Πέσκια, τον Κώστα Αθανασίου και τον γλυκό του Στέλιου Παρλιάρου. Υπέροχο μου ακούγεται. Ήταν υπέροχο. Και εμείς που ήμασταν εχθές, καθόμαστε και μετράγαμε τα άστρα. Μάλλον ξεκουραζόσασταν νομίζω. Τι, ποιος να ξεκουραστεί. Ναι, δεν είχε. Νύχτα φύγαμε από εδώ. Ναι. Νύχτα ξανά ήρθαμε. Οπότε για πάμε παρακάτω να πούμε τα ωραία. Λοιπόν, οπότε πήγαμε εκεί πέρα. Απολαύσαμε όλη τη βραδιά και συναντήσαμε εκεί και πάρα πολλούς εκπροσώπους showbiz που τους κάναμε κάποιες ερωτήσεις για μόδα και γαστρονομία, αλλά λίγο πιο πικάντικες. Θέλω να δεις τι μας είπαν. Ελένη, καλησπέρα από το Taste the Fashion, τη μεγάλη γιορτή της μόδας και της γαστρονομίας που γίνεται για πέμπτη φορά και παντρεύει τη μόδα με τη γεύση. Αν έπαιρνε φωτιά η ντουλάπα σου και έπρεπε να σώσεις ένα μόνο ρούχο, τι θα ήταν αυτό? Τα μπουξεράκια μου. Σου θέλω να σκεφτώ τώρα την ντουλάπα μου που είναι γεμάτη τζιν και φόρμες και λέω ότι έλα μωρέ. Και τίποτα. Και τίποτα. Δεν βαριέσαι? Όχι, η καρδιά μου έπιασε τώρα, δεν ήταν ωραίο αυτό. Όχι, καλύτερα άλλα πράγματα. Πάρω φωτιά, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ καν. Μία συνταγή που έχεις κάνει με πλήρη αποτυχία. Την πρώτη φορά που έκανα μαγειρίτσα. Είχα κάνει φρικτά κάποια μιλόπιτα κάποια στιγμή. Φρικτά. Δεν έχω καταφέρει, ενώ είναι απλό πολύ, να φτιάξω καλό κις. Καθόλου. Ή θα βάλω ένα κοτέτσι με αυγά μέσα, που παθαίνεις χοληστερίνη, επειδή το μυρίζεις. Δεν μπορώ, δεν είμαι καλή σε αυτό. Έχω κάνει μελομακάρονα με πολύ μεγάλη αποτυχία. Με τα βάραγε στον τοίχο και ερχόντουσαν πίσω. Αν σε μια στιγμή πάθους ένας παρτενέρ σου κατέστρεφε ένα ρούχο που αγαπάς πολύ, πώς θα αντιδρούσες? Καλά να κάνει. Εξαρτάται πόσο θα αξίζει τον κόπο όλο αυτό που θα συμβεί. Άντε καλέ. Δεν πειράζει. Θα πάρουμε άλλο. Και πόσο πάθος πια. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχω εγώ τόσο πάθος, δεν μου έχει συμβεί και δεν θα ήθελα να μου συμβεί. Ένα μέτριο κομμάτι παστίτσιο ή 10 λεπτά μέτριου σεξ? Δεν μου αρέσουν τα μέτρια γενικά. Τίποτα από τα δύο. Και νηστικός και... Στη φάση της ζωής μου που με ρωτάς, θα διαλέξω το παστίτσιο. Καλύτερα ας μη φάμε. Το άλλο εντάξει, μπορεί πόσο μέτριο. Κάτσε να δούμε, μπορεί να πάει και καλύτερα. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα. Δεν μ' άρεσε τίποτα. Γιατί, όχι. Γενικά εμένα δεν μ' αρέσει το παστίτσιο.